Σελίδα νέες φωτιές ανάβουν τα αποσπάσματα που έρχονται στο φως από το βιβλίο Βαρουφάκη για την πρώτη περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Ο κύριος Βαρουφάκης υποστηρίζει ότι ο Αλέξης Τσίπρας παραδόθηκε στις απαιτήσεις των θεσμών, προσάπτοντας του πεζοδρομιακά σχόλια για τους κυρίους Τσακαλώτο και Λαφαζάνη. Μιλάει ακόμη για χωρίς αντίκρισμα υποσχέσεις καμένου για δισεκατομμύρια από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Συνεχίζεται το σύριαλ των αποκαλύψεων μέσα από το βιβλίο του Γιάννη Βαρουφάκη για την πρώτη περίοδο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και τα όσα κομικοτραγικά συνέβησαν πριν την υπογραφή του Τρίτου Μνημονίου και φέρνει στο φως η εφημερίδα Πρώτο Θέμα. Ο κ. Βαρουφάκης αποκαλύπτει το παρασκήνιο πριν τη διαμόρφωση της πρώτης κυβέρνησης Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι ο Πρωθυπουργός δεν είχε περιλάβει τον Ευκλήδη Τσακαλώτο στο αρχικό σχήμα, γεγονός που είχε προκαλέσει τον εκνευρισμό του νυν Υπουργού Οικονομικών. Όταν ο κ. Βαρουφάκης τηλεφώνησε στον Αλέξη Τσίπρα για εξηγήσεις, ο Πρωθυπουργός το απάντησε με μια απαξιωτική αναφορά για τον κ. Τσακαλώτο. Γιάννη, ο Ευκλήδης μου μίλησε άσχημα. Άφησε τον να βολοδέρνει στη Βουλή ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Βαρουφάκης προέβαλε και τις αντιρρήσεις του για την υπουργοποίηση Λαφαζάνη. Σύμφωνα πάντα με την αφήγησή του, ο Πρωθυπουργός το απάντησε ως εξής. Χρειάζομαι τον Λαφαζάνη μέσα στην κυβέρνηση και μάλιστα σε παραγωγικό υπουργείο, για να μην τον αφήσω να μας κατουράει απ' έξω. Αν του πάρω το υπουργείο τώρα, την παραμονή της ορκομοσίας θα στραφεί ακόμη περισσότερο εναντίον μου. Η αριστερή πλατφόρμα θα είναι στα κάγκελα. Σε ό,τι αφορά την περίοδο που η κυβέρνηση έψαχνε εναλλακτικές χρηματοδότησεις, ο Πάνος Καμένος υποστήριξε, παρουσία του Αλέξη Τσίπρα, ότι έχει Ελληνοαμερικανούς φίλους στη Wall Street που μπορούν να εξασφαλίσουν δισεκατομμύρια για την Ελλάδα. Εγώ μπορώ να σου φέρω δισεκατομμύρια από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού και να κλείσω μια συμφωνία ανταλλαγής ομολόγων με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Αμερικής που θα κάνουν ανώδυνη την έξοδο από το ευρώ. Ο κύριος Βαρουφάκης διηγείται πως ακούγοντας τις λύσεις δεν έδωσε καμία σημασία. Όμως ο Αλέξης Τσίπρας του ζήτησε να το κοιτάξει. Αν και ήμουν πεπισμένος ότι ήταν ψέματα, έκανα το καθήκον μου. Συνάντησα τον εν λόγω κύριο στο γραφείο μου. Όπως είχα μαντέψει, το σωσίβιο των δολαρίων απλώς δεν υπήρχε. Σύμφωνα πάντα με την Βαρουφάκια αφήγηση, λίγες μέρες πριν ο Πρωθυπουργός εξαγγείλει το δημοψήφισμα, του είχε προτείνει να βγει δημοσίως με διάγγελμα στο λαό και να παραδεχθεί ότι είχε αποφασίσει να συνδικολογήσει. Ο Βαρουφάκης υποστηρίζει πως αφού ο Τσίπρας διάβαζε το σχέδιο ομιλίας που του είχε ετοιμάσει ο υπουργός του, είπε με ητοπαθές ύφος: «Δεν μπορώ να ομολογήσω στον λαό μας ότι πρόκειται να παραδοθώ». Η Νέα Δημοκρατία έχει δεχτεί κάθε πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής. Ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί δεν κάνει το ίδιο για την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, γιατί προφανώς φοβάται.